Κύριε Μαγκομαδάκη, ο χρόνος περνάει, οι μέρες κυλάνε, ο κόσμος δεν βρίσκει το λάδι που το επαρκεί αυτό που είχαμε άλλες χρονιές. Τι γίνεται με τις τιμές αυτή την περίοδο? Κοιτάξτε, σίγουρα οι ποσότητες που αναμένουμε είναι ελάχιστες, όχι μόνο στη Σιτία, στην περιοχή μας δηλαδή, αλλά και σε όλη την επικράτεια. Αν ξεκινήσουμε από την Ισπανία που είναι και η μεγαλύτερη παραγωγική χώρα, την Ιταλία και τις υπόλοιπες χώρες που έχουν παραγωγή ελαιολάδου. Σίγουρα λοιπόν όλη αυτή η μειωμένη παραγωγή σε παγκόσμιο επίπεδο έχει να κάνει και με τις τιμές. Όπως έγινε και πέρυσι, οι τιμές ανέβηκαν αρκετά σε σημείο το οποίο βέβαια δεν περίμενε κανείς ότι θα φτάνουν σε αυτό το επίπεδο. Όμως αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο άξονες. Ο ένας είναι η μειωμένη παραγωγή και ο άλλος είναι η πτώση της κατανάλωσης στο ράφι. Άρα υπάρχουν αυτή τη στιγμή δύο πιέσεις για την τιμή. Ο ένας άξονας πιέζει προς τα κάτω για να μειωθεί η τιμή και να αρχίσει το ράφι να λειτουργεί κανονικά πλέον. Και ο άλλος άξονας είναι η έλλειψη του λαδιού που υπάρχει αυτή τη στιγμή, που πιέζει σε ανωδικές τιμές. Στο σημείο που βρίσκεται σήμερα το λάδι, θεωρώ ότι ίσως είναι και η τιμή που θα κυμανθεί. Βέβαια, όλα αυτά είναι μια απλή άποψη. Για να έχουμε κάποια έτσι τελική γνώση της τιμής που θα επικρατήσει, θα πρέπει να φτάσουμε κάπου το Δεκέμβριο, κάπου τον Ιανουάριο, που θα αρχίσουν να λειτουργούν πλέον τα συμβόλαια με τις εταιρείες. Αυτό θα είναι, εκεί θα είναι περίπου ο χρόνος που θα μπορούμε να έχουμε μια καταστάλαξη της τιμής. Βέβαια, να πω το εξής, ότι ακούγονται πολλά για την τιμή, ότι είναι ακριβό το λάδι, ότι είναι ψηλά το λάδι, ότι δεν μπορεί ο καταναλωτής να το πάρει κλπ. Και προσφέρει στα πυρηνέλαια και στα σπορέλαια γενικότερα. Όμως, εάν λάβουμε υπόψη ότι το λάδι αυτή τη στιγμή για να παραχθεί έχει ένα μεγάλο κόστος λόγω της ενέργειας, λόγω των γεωργικών εφοδίων κλπ, που φτάνει και τα 5 ευρώ ίσως το λίτρο, το κιλό στην παραγωγή, δεν είναι ακριβό το λάδι και ούτε είναι ακριβό στον καταναλωτή. Απλά φαίνεται ακριβό γιατί πάντα επικρατούσε μια πολύ χαμηλή τιμή στο λάδι, στον παραγωγό, 2,5-3,5 ευρώ, άρα ήταν στις χαμηλές τιμές. Τώρα που έφτασε σε ένα σημείο το οποίο ίσως είναι και η τιμή που ανταποκρίνεται πλέον σήμερα για την παραγωγή στον παραγωγό, φαίνεται ακριβώς στο ράφι. Θέλω να πιστεύω ότι κάποια στιγμή αυτό θα ομαλοποιηθεί, ίσως να είναι λίγο χαμηλότερα η τιμή και να είναι και σε κάποια επίπεδα που να μπορεί και ο παραγωγός να ανταπεξέλθει στα έξοδά του. Κύριε Παπαδάκη, μια που αναφέρατε τις τιμές στο ράφι, τα κιλά και τα λίτρα, ξέρουμε όλοι ότι το λίτρο είναι λιγότερο σε ποσότητα από το κιλό. Υποφελούνται και από εκεί τα σούπερ. Εντάξει, υπάρχει μια διαφοροποίηση. Βέβαια, αυτό το, αν γνωρίζουμε την διαδικασία, είναι οι ξένες ύλες, γιατί γίνεται μια τυποποίηση η οποία αναφέρεται και στην διαδικασία της, δηλαδή γίνεται το λάδι, περνάει μέσα από φίλτρα, φιλτράρεται κλπ. Οπότε υπάρχουν ξένες ύλες οι οποίες παραμένουν στο φίλτρο. Αυτά λοιπόν ίσως είναι μία ή άλλη προκειμένου να εξομοιώσουμε την τιμή του λίτρου με το κιλό του λάδι που αγοράζει τον παραγωγό. Μια διαφορά σίγουρα υπάρχει.